ενδιαφέρει χαρά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι αλλάζει κυρία Κωνσταντέλια? Εκείνο που αλλάζει είναι ότι ενώσαμε τις δυνάμεις μας, το κράτος, το Υπουργείο Εργασίας δηλαδή και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, με τον, αν θέλετε, με ένα πάρα πολύ δυνατό οργανισμό που έχει εμπειρία και ποιότητα στις υπηρεσίες τους προς τα παιδιά, με τα παιδικά χωριά δηλαδή SOS Ελλάδας, και έχουμε καταφέρει σε μικρό χρονικό διάστημα να πάρουμε όλα τα βρέφη από τα νοσοκομεία. Τα βρέφη βρίσκονταν εκεί για κοινωνικούς και μόνο λόγους. Ήταν μια κατάσταση που τραβούσε χρόνια και δεν είχε λυθεί. Πήραμε την απόφαση να συνεργαστούμε και με τη βοήθεια βέβαια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να εγκαταστήσουμε καινούργια προγράμματα που μπορεί να είναι για την έναρξη της ιδρυματικής ζωής, να εμποδίσουμε δηλαδή την ιδρυματική ζωή για κάποια από αυτά τα βρέφη που τοποθετούνται στο πρόγραμμα ανάδοχη πρώτη αγκαλιά. Υπάρχει ένα όριο ηλικίας, αυτό που λέτε ιδρυματική ζωή? Από πότε και μετά θεωρείτε ότι η ζωή του είναι ιδρυματική? Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Από τη στιγμή που μπαίνει στο ίδρυμα, μιλάμε για ιδρυματική ζωή. Εδώ βέβαια έχουμε ξενώνες, και αυτός ο ξενώνας που βλέπετε να στείνεται. Ο οποίος είναι πού στείνεται? Ο οποίος είναι στο αναρωτήριο Πεντέλης και μπορεί να φιλοξενήσει 13 βρέφη. Και είναι αυτό το νέο τμήμα. Το αναρωτήριο Πεντέλης έχει ακόμα 4 τμήματα που φιλοξενούν βρέφη και παιδιά. Συνολικά μικρά παιδιά, πόσα παιδιά δηλαδή φιλοξενούνται εκεί? 53 παιδιά φιλοξενούνται εκεί αυτή τη στιγμή. Και 86 στο κέντρο βρεφών Μητέρα. Και έχουμε 195 παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες στην Αττική, που δεν είναι βρέφη μόνο, είναι και μικρά παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά και παιδιά με αναπηρίες και με άλλα προβλήματα. Όμως αυτό το θεσμό που ήταν για αρκετά χρόνια σταματημένος εκεί, σε αυτά τα νούμερα και με αυτές τις δυνάμεις, είπαμε ότι θέλουμε να τον κάνουμε πρώτο ζήτημα στη ζωή των παιδιών, πρώτη προσφορά, πρώτη υπηρεσία για τα παιδιά, και γι' αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν έμπειρο φορέα που είναι επίσης στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, και προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και τα παιδιά που θα φιλοξενούνται πλέον και σε αυτό το ξενώνα και στους διπλανούς και στο αναρωτήριο και στο Μητέρα να φεύγουν πολύ γρήγορα από εκεί. Άρα την ιδρυματική ζωή την αντιμετωπίζουμε πριν ξεκινήσει με την ανάδοχη πρώτη αγκαλιά, που το παιδί φεύγει από το μαιευτήριο και πηγαίνει κατευθείαν στην οικογένεια. Την αντιμετωπίζουμε μένοντας το παιδί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στον ξενώνα, που η δουλειά με τους βιολογικούς γονείς γίνεται πολύ γρήγορα, πολύ επιτακτικά. Τι εννοείται? Και η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι εκεί και οι παιδοψυχίατροι έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν πολύ γρήγορα με το φυσικό γονιό που έχει αφήσει το παιδί του στο μαιευτήριο. Τον ξέρουν, τον βρίσκουν? Ναι, βέβαια. Τον βρίσκουν και προσπαθούν πάντα να τον βρουν. Ένα παιδί προέρχεται από κάποιους ανθρώπους και είναι υποχρέωσή μας αυτούς να τους βρούμε και να αρχίσουν. Όταν να ακούμε κατελελειμμένα, εγώ πάντα βάζω στο μυαλό μου ότι ο βιολογικός έχει εξαφανιστεί. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι ίσως ένας όρος γενικός που κινητοποιεί το συναίσθημα των ανθρώπων. Στην πράξη όμως οι άνθρωποι που αδυνατούν να φροντίσουν το παιδί τους, με ένα έμεσο τρόπο εμπιστεύονται τα παιδιά στο κράτος, στο νοσοκομείο, στο ας πούμε ίδρυμα, για να τα μεγαλώσουν. Όμως εμείς πρέπει να τους βρούμε και να δουλέψουμε μαζί τους και να πάρουν τα παιδιά. Και ένα τρίτο κομμάτι που υλοποιούμε πάλι με τα ΣΟΣ, που θα σας πει και ο κύριος Φινιός, είναι για τα παιδιά που είναι ήδη μέσα στο ίδρυμα και θέλουμε να φύγουν. Εκεί επίσης είναι παιδιά σχολικής ηλικίας και εκεί δουλεύει γρήγορα ένα πρόγραμμα αναδοχής για να φύγουν και να μπουν τα παιδιά σε αναδοχή. Μάλιστα, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Συφνιό, και θα ήθελα να ρωτήσω πόσα είναι τα παιδιά αυτά τα οποία βρίσκονταν εγκαταλελειμμένα σε ειδικές πτέρυγες νοσοκομείων, τα οποία περιθάλπτονται με τον Α ή Β τρόπο ή είναι υπό τη διαδικασία περίθαλψης, όπως μας εξήγησε η κυρία Κωνσταντέλια. Ο αριθμός των παιδιών που είναι στα νοσοκομεία, και εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, δημόσια νοσοκομεία ή μαιευτήρια δεν είναι μόνο το Αλεξάνδρα και το Έλενα στην Αττική, είναι σε όλη την Ελλάδα. Άρα ο αριθμός ποικίλει, και πολλές φορές λέμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή καταφέρει
το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παιδιών που ζητούνται να πάνε σε ένα χώρο εκτός της οικογένειας, να έχουν έρθει στο πλαίσιο φροντίδας που έχει δημιουργηθεί τώρα με τη συνεργασία που κάνουμε με το Υπουργείο. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι καθημερινά δεν έρχονται καινούργια, κάποια παιδιά καινούργια δεν παραμένουν στα νοσοκομεία. Έτσι, το να δώσουμε έναν αριθμό και να πούμε ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι 15, 3 κανένα, νομίζω ότι είναι λάθος, από την πλευρά τη δικιά μας τουλάχιστον. Κάθε νοσοκομείο έχει αυτή τη στιγμή τον αριθμό των παιδιών που μπορεί εν δυνάμει να παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι να διευκρινιστούν κάποια πράγματα ή να χρειαστεί να τακτοποιηθούν κάπως. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το να πούμε με σιγουριά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα κάποια παιδιά ή τι αριθμός παιδιών υπάρχει στα νοσοκομεία. Υπάρχει προθυμία για αναδοχές. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν το στοίχημα που είναι διπλό που βάζουμε σε αυτή τη συνεργασία. Το ένα στοίχημα είναι να πάει καλά μια συνεργασία, μια συνέργεια ενός ιδιωτικού οργανισμού, διεθνή ιδιωτικού οργανισμού, όπως είναι τα παιδικά χωριά SOS Ελλάδος, με το δημόσιο φορέα, ο οποίος έχει και την τεχνογνωσία και χρόνια ασχολείται με το κομμάτι.